Σε αυτό το επεισόδιο θα θυμηθούμε τα σχολικά μας χρόνια και ειδικά κάποια μαθήματα όπως η χημεία, τα αρχαιοελληνικά. Όχι, μην κλείσετε, πλάκα κάνω. Το θέμα μας σήμερα είναι τα συνθετικά καύσιμα και πιο συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στην περίπτωση του καθαρού υδρογόνου ή αλλιώς ανανεώσιμο υδρογόνο ή πράσινο υδρογόνο. Hashtag Green Hydrogen ή αλλιώς το καύσιμο του μέλλοντος. Εντάξει, σταματάω με τις ορολογίες. Πού να δείτε τι έρχεται παρακάτω. Υδρογόνο λοιπόν. Παράγωγο των ελληνικών λέξεων ίδωρ και γενό, με περισπωμένη. Ας θυμηθούμε κάποια βασικά πράγματα. Το υδρογόνο είναι το ελαφρύτερο χημικό στοιχείο του περιοδικού πίνακα με χημικό σύμβολο H και ατομικό αριθμό 1. Σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος, δηλαδή 25 βαθμούς Κελσίου, το υδρογόνο με μοριακό τύπο H2 είναι άχρωμο, άγευστο, τοξικό και πολύ πολύ έφλεκτο. Αν του κοτσάρουμε και 1-0, δηλαδή υδρογόνο 2 οξυγόνο, έχουμε το νεράκι. Αν έχετε ξεχάσει το μοριακό τύπο του νερού, ξεκινήστε άμεσα να λύνετε σουντόκου. Μ' ακούτε? Η παραγωγή υδρογόνου σήμερα βασίζεται κυρίως στα ορυκτά καύσιμα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος? Το υδρογόνο, κατά την ενεργειακή του χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθύνεται για την απελευθέρωση ετησίως 70 με 100 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Μοριακός τύπος άνθρακας, οξυγόνο 2. Σταυρόλεξα, παρακαλώ! Για όσους δεν θυμούνται το μοριακό τύπο του διοξιδίου του άνθρακα. Αντίθετα, κατά την καύση του πράσινου υδρογόνου, παράγεται νερό, που σημαίνει ότι δεν έχουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτούσιο ως τελικό καύσιμο, είτε ως ενδιάμεσο, μέσω χημικών αντιδράσεων για να δημιουργηθούν άλλα συνθετικά προϊόντα ή καύσιμα χαμηλού και μηδενικού άνθρακα. Έτσι έχουμε τη μεθανόλη, την αμμονία, το συνθετικό φυσικό αέριο, τη βενζίνη, τον ντίζελ και την κυροζίνη. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι από αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο παραγωγής του υδρογόνου έχουμε χαμηλούς έως μηδενικούς ρήπους διοξιδίου του άνθρακα. Άρα, από τη σύγκριση του υδρογόνου και του πράσινου υδρογόνου, προκύπτει η τεράστια συμβολή της οικονομίας του πράσινου υδρογόνου στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Σε αντίθεση με την οικονομία που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα ακόμα καθαρό καύσιμο, η χρήση του οποίου μπορεί να φέρει εξαιρετικά ωφέλη στην προστασία του περιβάλλοντος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρικό ρεύμα μέσω κυψελίδων καυσίμου, όπως και σε αέρια μορφή για χρήση του στις μεταφορές. Μπορεί δηλαδή να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο και φυσικά να συνεισφέρει καθοριστικά στην απομάκρυνση του άνθρακα από τομείς υψηλών εκπομπών, όπως η βαριά βιομηχανία, η αεροπλοεία, η ναυτιλία και φυσικά οι μεταφορές. Φυσικά θα αναφέρω και ορισμένα μειονεκτήματα που παρουσιάζει το πράσινο υδρογόνο σε σχέση πάντα με τα συμβατικά καύσιμα. Η παραγωγή του είναι εξαιρετικά δαπανηρή, προς το παρόν τουλάχιστον. Επίσης, η αποθήκευση και η μεταφορά του είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του υψηλού κινδύνου ανάφλεξης σε αντίθεση με τα ορυκτά και υγρά καύσιμα. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το υδρογόνο σε συνθήκες περιβάλλοντος είναι αέριο και για να μεταφερθεί είτε πρέπει να συμπιεστεί σε μεγάλες πιέσεις είτε να υγροποιηθεί στους μείον 252 βαθμούς Κελσίου. Το πράσινο υδρογόνο μέχρι το 2050 θα μπορεί να καλύπτει το 20 με 50% της ενεργειακής ζήτησης στον τομέα των μεταφορών και 5 με 20% στο βιομηχανικό τομέα. Καθόλου αμεληταία ποσοστά θα έλεγα. Μακάρι να είμαστε καλά μέχρι τότε. Να τα δούμε να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά γιατί το 2050? Αυτό είναι το χρονικό όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει τη χρήση άνθρακα. Ο στόχος αυτός διατυπώνεται και με τη φράση «Η απανθρακοποίηση της Ευρώπης». Αυτή λοιπόν τη φράση θα την ακούμε συχνά από εδώ και πέρα. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία με τη συμμετοχή κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για την επίτευξη μηδενικών ρήπων έως το 2050. Έρχεται. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το πράσινο υδρογόνο αποτελεί βασικότατο παράγοντα για να μην εξαρτάται μελλοντικά η Ευρώπη από τα ορυκτά καύσιμα ή αλλιώς για να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα. Πολύ νέοι όροι. Σας είπα, κρατήστε σημειώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει σημαντικά κονδύλια για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της βιομηχανίας του πράσινου υδρογόνου. Στην Ελλάδα μέχρι το 2050 αναμένεται το πράσινο υδρογόνο να αποτελεί το 70% του καυσίμου που θα χρησιμοποιείται κυρίως στις μεταφορές. Η χώρα μας λοιπόν, λόγω της θέσης της, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για την είσοδο του πράσινου υδρογόνου στην ευρωπαϊκή αγορά, από χώρες παραγωγής όπως είναι η Βόρεια Αφρική και η Σαουδική Αραβία. Πάντως, ήδη δρομολογείται η πρώτη πιλωτική μονάδα πράσινου υδρογόνου και σχεδιάζεται και η πρώτη εγκατάσταση παραγωγής πράσινου υδρογόνου στη Βόρεια Ελλάδα. Τελειώνοντας,
ίσως αναρωτιέστε πόσο μπορεί να συμβάλλει η Ευρώπη, που χωρικά και πληθυσμικά είναι ένα μικρό μέρος του πλανήτη, στη μείωση των ρήπων σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η απάντησή μου θα έχει σαφώς ιστορική τεκμηρίωση. Ας αναλογιστούμε πως πάντοτε τα επιτεύγματα στην επιστήμη και στον πολιτισμό ξεκινούν από χωρικές και πληθυσμιακές μειοψηφίες. Δεν συμφωνείτε? Τι πάλι φύγατε!